Έχουμε την χαρά και την τιμή, κύριε Σεκίνη, να φιλοξενούμε τον κύριο Σταύρο Παναγιωτίδη, διδάκτορ στην ιστορία. Πρόσφατα αυτές τις ημέρες κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του, «Μύθοι παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας». Λέω δεύτερο γιατί συνολικά έχει γράψει 3 βιβλία, αλλά αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο σε σχέση με τους μύθους και τις παρεξηγήσεις της ελληνικής ιστορίας. Το νούμερο 1 είχε κυκλοφορήσει πέρυσι με τεράστια επιτυχία και ανταπόκριση από το κοινό. Καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Παναγιωτίδη, προκειμένου να παρουσιάσουμε το βιβλίο σας, που σε λίγες ημέρες το παρουσιάζετε, νομίζω, και στην Αθήνα. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Την 5η 31 Οκτωβρίου παρουσιάζεται το βιβλίο στην Αθήνα. Τέλεια. Σε λίγες ημέρες λοιπόν από σήμερα, αύριο ουσιαστικά. Είναι ακριβώς αύριο. Ναι. Αύριο, γιατί λέω για λίγες ημέρες. Θέλω καταρχήν να μου πείτε ποια ήταν η αφορμή, η αιτία που συγγράφεται τέτοιου είδους βιβλία, προκαλώντας το αναγνωστικό κοινό να ρίξει μια δεύτερη ματιά στην ελληνική ιστορία. Γιατί το λέω αυτό? Καταρρύπτονται μύθοι της ελληνικής ιστορίας και φαίνεται, κύριε Παναγιωτίδη, ότι τελικά εμείς οι συνέλληνες δεν διδασκόμαστε σωστά την ιστορία. Να σας πω δύο πράγματα ήταν αυτά που ήταν οι βασικές, ας πούμε, έτσι, αιτίες από τις οποίες ξεκίνησα για να γράψω τα βιβλία. Το πρώτο είναι μια διαπίστωση ότι η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι πολλές φορές για την ιστορία και ειδικά για την εθνική ιστορία απέχει πολύ από την επιστημονική ιστορία. Δηλαδή, για να το πω έτσι σχηματικά, τα πράγματα που μαθαίνουμε στα πανεπιστήμια είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που έχει ο περισσότερος κόσμος ή τέλος πάντων μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας στο μυαλό της για συνολικά για την εθνική ιστορία ή για κάποια επιμέρους ζητήματα. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω και να το διευκρινίσω αυτό, γιατί καμιά φορά ρωτάει κανείς και εσύ ποιος είσαι που μας τα λες όλα αυτά τώρα και που μας ανατρέπεις, ξέραμε, εσύ ποιο έχεις μέσα τους άλλους, που τα βρήκες εσύ. Και απαντάω κάθε φορά ότι εγώ είμαι απλώς κάποιος ο οποίος λέει αυτά που διδασκόμαστε στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για τα ζητήματα αυτά εδώ και δεκαετίες. Το γιατί αυτά δεν έχουν φτάσει είτε στο σχολείο είτε δεν έχουν φτάσει να διαμορφώνουν την κυρίαρχη συνείδηση για την ιστορία είναι ένα άλλο ζήτημα που να το δούμε. Το δεύτερο στοιχείο, η δεύτερη αιτία για την οποία μπήκα στη διαδικασία να γράψω το βιβλίο ήταν ότι θα το έχετε δει και εσείς δημοσιογραφικά, ότι πολλές φορές έτσι, οι συνανθρωποί μας, οι πολίτες μας τείνουν να διαμορφώνουν, να υιοθετούν απόψεις για κοινωνικά ζητήματα, για πολιτικά ζητήματα, για πολιτισμικά ζητήματα του παρόντος, βασισμένοι πάνω σε λανθασμένες γνώσεις και λανθασμένες εικόνες, τρευλές εικόνες για το παρελθόν. Οπότε, όποτε αυτό συμβαίνει, συνήθως υπάρχει κάποιος από πίσω ο οποίος ξέρει την ιστορική αλήθεια και την παρουσιάζει επίτηδες τρευλά ώστε με το ιστορικό του ψέμα να μπορεί να χειραγωγήσει τους πολίτες. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εγώ θεωρώ ότι η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας είναι ζήτημα δημοκρατίας, ακριβώς επειδή διευρύνει την ικανότητα των πολιτών να σκέφτονται και να αποφασίζουν ελεύθερα. Αυτή ήταν η βασική λόγη για τους οποίους μπήκα στη διαδικασία να γράψω αυτά τα δύο βιβλία. Μου δημιουργείται έτσι ιδιαίτερη εντύπωση γιατί να είναι διαφορετική η μάθηση στο πανεπιστήμιο, στο θέμα της ιστορίας, στο μάθημα της ιστορίας και διαφορετική η μάθηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ξέρετε, υπήρχαν για δεκαετίες μέσα στα σχολεία πράγματα που η ιστορική έρευνα τα κατέριψε. Νομίζω ότι έτσι, για να συνεννοούμαστε, να πω ένα παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό είναι, ας πούμε, το κρυφό σχολείο. Έτσι. Στο μεταξύ, όταν αποδείχθηκε τελικά ότι το κρυφό σχολείο δεν υπήρχε, που παρεμπιπτόντως αυτό είχε γραφτεί από τη δεκαετία του 70, έτσι, στο μεγάλο αυτό έργο, η ιστορία του ελληνικού έθνους από την εκδοτική Αθηνών, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, από όταν έπεσε η Χούντα και μετά, που οι άνθρωποι μπορούσαν να γράφουν και να μιλάνε πολύ πιο ελεύθερα. Οπότε, αν αυτό λοιπόν αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυε, ότι δεν υπήρχε κρυφό σχολείο, αφαιρέθηκε επί της ουσίας από την ύλη του σχολείου, του σχολικού βιβλίου. Όμως ήταν τόσο ισχυρή η εντύπωση που είχε δημιουργήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, που οι άνθρωποι μέχρι σήμερα συνεχίζουν να το μαθαίνουν το κρυφό σχολείο, χωρίς να το διδάσκονται. Δηλαδή δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να υπάρχει σε κάποιον πίνακα, να υπάρχει ο γνωστός πίνακας του Γίζη, σε κάποιο από τα
θα βρουν σε έναν τοίχο στα σχολεία. Ή μπορεί ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτικός να βάζει τα παιδιά σε γιορτή της 23 Μαρτίου να κάνουν ένα σκετσάκι να παρουσιάσουν το κρυφό σχολείο. Έτσι οι άνθρωποι τα μαθαίνουν αυτά. Τα μαθαίνουν ακόμα και αν δεν τα διδάσκονται. Πολλές φορές με τη ενσώματη συμμετοχή του σε κάτι, σε ένα σκετσάκι. Επομένως, θα λέγω ότι δεν αρκεί πια, ειδικά για τόσο ριζωμένες ιστορικές αντιλήψεις, να μην αναφέρονται στο σχολείο. Πλέον πρέπει να αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο ότι αυτά ρητός δεν ισχύουν. Τα πιστεύουμε και τώρα ξέρουμε ότι δεν ισχύουν. Και ξαναλέω, το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή, τα πράγματα που γράφω εγώ στα βιβλία αυτά για τα ιστορικά γεγονότα είναι για την επιστημονική κοινότητα των ιστορικών τόσο δεδομένα όσο είναι για την κοινότητα των γιατρών η χρήση της πενικυλίνης, ας πούμε. Με εντυπωσιάζει αυτό που λέτε, σε αυτό το μέγεθος όπως το παρουσιάζετε. Υπάρχουν, φαντάζομαι, λοιπόν, άβολες αλήθειες στο θέμα της ελληνικής ιστορίας. Είναι ελληνικό το φαινόμενο ή το συναντάμε και σε κράτη της Ευρώπης? Ή το συναντάμε μόνο σε κράτη της Ανατολής, για παράδειγμα στην Τουρκία, όπου εκεί ο εθνικισμός εμπεριέχεται απεριόριστα στην ιστορία τους? Θα σου πω, και μύθοι και άβολες αλήθειες υπάρχουν σε όλα, ας πούμε, σε όλες τις εθνικές ιστορίες των εθνικών κρατών. Γενικώς, όταν ένα εθνικό κράτος συγκροτείται ως τέτοιο, ειδικά όπως συνέβαινε τον 18ο ή τον 19ο αιώνα, το έθνος, ας πούμε, λέει μια ιστορία για τον εαυτό του, μια ιστορία στους μέσα και στους έξω. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, δηλαδή το παρόν μας, το παρελθόν μας και προς τα πού πάμε. Ποιο θέλουμε να είναι το μέλλον μας. Αυτού του τύπου οι αφηγήσεις για τον εαυτό μας πάντα έχουν μέσα τους, έτσι, σε εκείνα τα πρώτα στάδια της εθνογένεσης και της συγκρότησης του εθνικού κράτους, και μύθους και αποσιωπήσεις και στρογγυλέματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα έθνη πάντα διαμορφώνονται με έναν τρόπο περισσότερο ή λιγότερο συγκρουσιακό, περισσότερο ή λιγότερο σε αντιπαράθεση με τα διπλανά ή τα παραδιπλανά έθνη. Πάντα υπάρχει αυτό. Ποια είναι η διαφορά? Όσο περισσότερο προφανώς συγκρουσιακά γεννιούνται τα εθνικά κράτη, τόσο περισσότερο έντονη είναι η μύθη. Και απ' την άλλη, όσο περνάνε τα χρόνια όμως και ένα έθνος, μια κοινωνία δηλαδή, έτσι, αποκτά μια σταθερότητα, αναπτύσσεται, έχει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και είναι καλά στο παρόν της και ανυπομονεί να ζήσει το μέλλον της, αυτή η κοινωνία της είναι τόσο πιο εύκολο να αποδεχτεί ότι, εντάξει, κάποια πράγματα από αυτά που γνωρίζαμε ή νομίζαμε ότι γνωρίζουμε ως τώρα για το ιστορικό μας παρελθόν δεν ήταν τελικά αλήθεια. Αντιθέτως, κοινωνίες στις οποίες το παρόν είναι δύσκολο και στενάχωρο και το μέλλον είναι αβέβαιο, είναι κοινωνίες οι οποίες όλο και περισσότερο προσπαθούν να βάλουν το κεφάλι τους μέσα στο παρελθόν. Το παρελθόν είναι ένα υπόστεγο, είναι ένα πεδίο ασφάλειας. Και δυσκολεύονται εκεί πέρα πάρα πολύ, δυστροπούν όταν πρέπει να εγκαταλείψουν κάτι από αυτό. Ακόμα και αν τους λένε ότι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, το έχει αποδείξει η ιστορική έρευνα ότι δεν είναι έτσι. Από αυτή την άποψη είναι εντελώς αναμενόμενο να ισχύει αυτό που ρώτησατε πριν. Δηλαδή, χώρες στις οποίες οι κοινωνίες δεν έχουν ζήσει για μακρύ χρονικό διάστημα αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, της σταθερότητας και της αισιοδοξίας, να είναι πιο πολύ κολλημένες με τους μύθους του εθνικού τους παρελθόντος. Και τέτοιες κοινωνίες είναι οι κοινωνίες φυσικά των Βαλκανίων και είναι και οι κοινωνίες της Ανατολής, δεν τους συζητάμε. Πριν πάμε να σας ρωτήσω για το περιεχόμενο του νέου σας βιβλίου, να μας δώσετε έτσι μία γεύση. Οι κυβερνήσεις αλλοιών την ιστορία εκτιμάτε? Οι κυβερνήσεις περισσότερο ή λιγότερο διδάσκουν την ιστορία, δηλαδή ρυθμίζουν το πώς θα διδαχθεί η ιστορία στα σχολεία, με βάση, ας πάρουμε έτσι την πιο αθώα, ας πούμε, εκδοχή, το πού ενδιαφέρονται να ρίξουν περισσότερο το φως. Η ιστορία, το παρελθόν είναι ένα σκοτάδι, είναι πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Και όταν ρίχνουμε πάνω το φως, επιλέγουμε κάθε φορά κάποια πράγματα να τα φωτίσουμε περισσότερο, κάποια λιγότερο, όχι για να γίνει από κόλπο ή από κακή πρόθεση, από πονηριά, αλλά επειδή κάποια μας ενδιαφέρουν περισσότερο, κάποια τα θεωρούμε πιο χρήσιμα, κάποια τα θεωρούμε πιο προωθητικά. Έτσι, η ιστορία είναι αυτή που είναι, είναι αντικειμενική, τα γεγονότα είναι αντικειμενικά. Η πρόσληψή μας για αυτά είναι υποκειμενική και μερική και δεν φτάνει πολλές φορές για να τα καλύψει πλήρως. Αλλά η αλήθεια είναι δεδομένη. Και εκεί, σε αυτό είναι και τη δουλειά της επιστήμης της ιστορίας. Στο να αποκαλύπτει την αλήθεια σε όσο περισσότερες γίνεται από τις διαστάσεις της. Από εκεί και πέρα,
αυτό. Ποιες από αυτές τις διαστάσεις θα επιλεχθεί να φωτιστούν ή να φωτιστούν λιγότερο ή περισσότερο στη διδασκαλία της ιστορίας είναι το ζήτημα κάθε φορά της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας. Κατανοητός. Ποιος είναι κατά την άποψή σας ο μεγαλύτερος ιστορικός μύθος από την ελληνική ιστορία? Μας είπατε για το κρυφό σχολείο. Θέλω να σας ακούσω. Ναι, νομίζω το κρυφό σχολείο είναι, το έχω πει σε μια άλλη συνέντευξη, είναι το πετράδι του στέμματος των εθνικών μας μύθων. Το πετράδι του στέμματος, ναι. Ναι, γιατί είναι και περιεκτικός μύθος. Και γιατί αφορά, υποτίθεται, όλη την περίοδο, ας πούμε, της Οθωμανοκρατίας. Υπάρχουν διάφοροι επιμέρους μύθοι, οι οποίοι, ας πούμε, είτε εξυπηρετούσαν όταν δημιουργήθηκαν την εκ των υστέρων αναβάθμιση του ρόλου της Εκκλησίας, ειδικά του Πατριαρχείου, στην Επανάσταση 21, για παράδειγμα, ναι. Ιστορία με την Αγία Λαύρα και τον Λάβαρο εκεί πέρα, υποτίθεται ότι ύψωσε ο παλαιό πατρό Γερμανός στην 25 Μαρτίου, ενώ ξέρουμε ότι δεν ξεκίνησε η Επανάσταση 25, ενώ ξέρουμε ότι ο παλαιό πατρό Γερμανός ήταν αλλού εκείνη τη μέρα, μας το λέει στα απομνημονεύματα του άνθρωπος. Αλλά υπάρχουν και διάφορα άλλα που μας θοπεύουν λίγο τη μαθεοδοξία μας. Για παράδειγμα, η γνωστή ιστορία ότι ο Τσόρτσιλ δήθεν είπε τη φράση «Δεν θα λέμε πια ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες». Αυτό ενώ έχει υποθεί 100.000 φορές. Μας έχει εντυπωθεί, δεν όντως. Το είπε ποτέ ο Τσόρτσιλ. Δεν το είπε. Δεν το είπε, ναι, δεν υπάρχει η παραμικρή πηγή. Δηλαδή, στο αρχείο Τσόρτσιλ, να πει κανείς, στο επίσημο αρχείο Τσόρτσιλ, που είναι όλες οι δηλώσεις του και όλες οι συνεντεύξεις του, δεν υπάρχει, όχι απλώς αυτή η δήλωση, δεν υπάρχει καν τίποτα που να τη μοιάζει. Και προχθές είδα πάλι να βγάζει μια ανακοίνωση για άσχετο θέμα. Η διοίκηση της ΑΕΚ, της ποδοσφαιρικής ομάδας, ο πρόεδρός της εκεί πέρα, και το ανέφερε μέσα γι' αυτό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην έχει διαψευστεί πάρα πολλές φορές. Γενικώς, οι ανθεκτικοί μύθοι είναι αυτοί που τονώνουν το εθνικό μας εγώ, και το επιβεβαιώνουν. Είτε το κάνουν αυτό αναβαθμίζοντας εμάς, είτε παρουσιάζοντάς μας ως τα αιώνια θύματα, τους αιώνιους αδικημένους, κάπως έτσι. Δηλαδή, ο περίφημος αυτός μύθος για το ότι χάσαμε για μία ψήφωτα να μιλάνε ελληνικά ως επίσημη γλώσσα στις ΗΠΑ, πέραν το ότι εγώ είναι ένας μύθος που πίστευα ότι από όλους αυτούς με τους οποίους καταπιάνομαι στο πρώτο βιβλίο της σειράς, θα ήταν ο μόνος που σίγουρα τον έχουμε αφήσει πίσω μας, και μαθαίνω ακόμα ότι μικρά παιδιά τον ακούν από τα σχολεία, από τα σπίτια τους, από τον μύθο. Σωστά. Είναι ένας μύθος από αυτούς που μας κάνουν να αισθανόμαστε, ας πούμε, ότι είμαστε μονίμως αδικημένοι, ότι όλο κάποιος μας μισεί, όλο κάποιος μας επιβουλεύεται, κάποιος μας ζηλεύει, και την κρίσιμη στιγμή, ας πούμε, είτε κάποιος Ανθέλληνας, είτε κάποιος Έλληνας προδότης θα μας πουλήσει. Είναι μια μανιέρα αυτή, ένα μοτίβο ερμηνείας της ιστορίας, που όταν τα συναντάει κανείς αυτά, έτσι που είναι πολύ βολικά, ας πούμε, για εμάς, θα πρέπει να πονηρεύεται. Με εκπλήσει ότι δεν το είπε αυτό το πράγμα ο Τσόρτσιλ, γιατί νόμιζα ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε ότι το πράγμα το είχε πει για τον ορισμό των Ελλήνων το 40, και φέρουμε ευθύνη και τα μέσα ενημέρωσης που το αναπαράγουμε, γιατί στην ουσία αναπαράγουμε ένα ψέμα. Ένα ιστορικό, ναι, fake news, ναι. Θα λέγει κανείς. Ένα ιστορικό fake news, φοβερό είναι αυτό. Τι θα διαβάσουμε στο δεύτερο βιβλίο σας, που ήδη κυκλοφορεί? Ναι, το δεύτερο βιβλίο, όπως και το πρώτο, περιλαμβάνει μύθους που εκτείνονται από την αρχαιότητα, την αρχαία Ελλάδα, μέχρι και την περίοδο την σχετικά πρόσφατη. Έχει και τις τρεις κατηγορίες, έτσι που τις βάζω στο βιβλίο χοντρικά: μύθους, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες, δηλαδή πράγματα που δεν έγιναν καθόλου, πράγματα που γίνανε λίγο διαφορετικά από ό,τι τα ξέρουμε, και πράγματα που γίνανε αλλά συνήθως τα κρύβουμε, δεν μας αρέσει να τα ακούμε, και μας κάνουν να νιώθουμε άβολα επειδή τα αξιολογούμε με βάση τα δεδομένα του παρόντος. Έτσι, για παράδειγμα, τέτοιος μύθος, ας πούμε, είναι ότι οι Μινωίτες, οι αρχαίοι Μινωίτες, μιλούσαν ελληνικά. Είναι διαπιστωμένο ότι η γλώσσα των αρχαίων Μινωητών δεν ήταν ελληνική, δεν έχει μπορέσει να διαβαστεί ως ελληνική γλώσσα, με τους κώδικες, δηλαδή το συντακτικό και τη γραμματική των ελληνικών. Και αυτό προκύπτει από το ότι η γραμμική α που χρησιμοποιούσαν είναι μια γραφή που δεν αποτυπώνει συνεχόμενα σύμφωνα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να γράψουν τη λέξη τραπέζι, ας πούμε. Αλλά από τέτοιες λέξεις η ελληνική γλώσσα είναι γεμάτη. Άλλος μύθος, ας πούμε, είναι ότι ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτον, οι γνωστοί τυρανοκτόνοι της αρχαίας Αθήνας, είχαν σκοτώσει τον τύρανο και τον ύπαρχο για λόγους πολιτικούς. Ενώ στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει από τις πηγές της αρχαίας Ελλάδας, έτσι, εκείνης εποχής, τους είχαν σκοτώσει για λόγους, τον είχαν σκοτώσει για λόγους ερωτικούς. Είναι κι άλλα ακόμα. Ή, ας πούμε, η ασφαλμένη εντύπωση που έχουμε
ότι οι επιστήμες ξεκίνησαν όλες, τα μαθηματικά, η φυσική, η αστρονομία, από την αρχαία Ελλάδα. Η γραφή, το εμπόριο, ας πούμε, να ξεκίνησαν στην αρχαία Ελλάδα. Ενώ στην πραγματικότητα ξεκίνησαν στη Μεσοποταμία, εξελίχθηκαν στην Αίγυπτο και μετά ήρθαν στην Ελλάδα, όπου βεβαίως συνάντησαν μια εκρηκτική ανάπτυξη. Αλλά δεν ξεκίνησαν εδώ, σε αντίθεση με αυτό που μπορεί να νομίζουν οι περισσότεροι. Άβολες αλήθειες που, μάλλον παρεξηγήσεις που μπορεί να περιλαμβάνονται, ναι, άλλες αντίστοιχες είναι ότι, για παράδειγμα, η εντύπωση που έχουμε ότι παραδοσιακά όργανα, για παράδειγμα, αν ρωτήσουμε κάποιον να μας πει ένα όργανο μουσικό που να συνδέεται με την ελληνική παράδοση, αν δεν είναι Πόντιος ή Κρητικός για να μας πει τη λύρα, συνήθως τι θα μας πει, το κλαρίνο. Εμένα αυτό το κλαρίνο δεν είναι ελληνικό όργανο, είναι γερμανικό, το έφτιαξε ένας Γερμανός εκεί πέρα που ζούσε στην Ερεβέργη, πήρε τη σημερινή του μορφή στη Γαλλία και αργότερα ήρθε στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Απλώς επειδή υπήρχε εδώ η παράδοση του να χρησιμοποιούνται πνευστά όργανα, όταν έφτασε στα χέρια των μουσικών εδώ ένα τελειότερο όργανο, ας πούμε, όπως είναι το κλαρίνο, κατευθείαν το αξιοποίησαν. Και βλέπω ότι είναι ένα κλαρίνο κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ναι, είναι μέσα. Ας πούμε, άλλοι, ένας μύθος ακόμα έτσι, περίοδου 21, ας πούμε, είναι αυτή η γνωστή ιστορία που, βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλειοψηφική αυτό, αλλά είναι πολλοί άνθρωποι που το πιστεύουν, ότι ο Ναπολέοντας είχε ελληνική καταγωγή. Δήθεν από μανιάτες οι οποίοι είχαν πάει στην Κορσική. Αυτό θα μπορούσε να καταγραφείται και στις παρεξηγήσεις, με την έννοια ότι όντως είχαν πάει μανιάτες στην Κορσική, κυνηγημένοι και λόγω συγκρούσεων με άλλους μανιάτες, αλλά και με τους Τούρκους. Αλλά δεν ανήκε σε αυτούς κάποιος πρόγονος του Βοναπάρτη, γιατί το επώνυμο Βοναπάρτη υπήρχε στην περιοχή πολύ πριν την έλευση των Μανιατών. Μάλιστα έχει πλάκα, ας πούμε, ότι καμιά φορά χρησιμοποιείται απίθανα τεκμήρια του τύπου ότι κάποια εξαγχιστία συγγενής του Ναπολέοντα είχε γράψει κάποια μονεύματα στα οποία ανέφερε ότι ο Ναπολέον στην πραγματικότητα ήταν συγγενής του πατέρα της και ήταν Έλληνας κτλ. Και το επιχείρημα πολλών είναι, μα ο Ναπολέοντας δεν διέψευσε ποτέ αυτά τα μονεύματα. Ναι, πώς να τα διαψεύσει, αφού βγήκανε μετά το θάνατό του. Δεν πήγε αυτή η ευχαίρεια. Όπως επίσης και ο γνωστός μύθος, όταν έχετε ακούσει και το πικά εκεί πέρα, ότι ένα βράδυ κρυφά διανυκτέρευσε ο Ναπολέον στην Ιερά Πέτρα. Σωστό. Και ότι δεν προκύπτει από πουθενά. Διασώζεται και το σπίτι που αναζητούνται και πόροι για να συντηρηθεί. Ναι, το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά, ούτε από τα ημερολόγια του πλοίου, ούτε από τη λογική. Δεν είχε κανένα λόγο να σταματήσει εκεί ο Ναπολέον. Συν ότι εάν σταματούσε θα τον βλέπαν. Δεν θα πήγαινε με μια σκούνα, ας πούμε. Θα βλέπανε τα καράβια, αλλά θα είχε καταγραφεί σε κάποια από τα ημερολόγια των καραβιών. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτή η ιστορία. Η ιστορία, η μαρτυρία που διασώζεται μέχρι τις μέρες μας και την αναπαράγουμε και εμείς κριτική. Αυτή είναι μια προφορική παράδοση. Ναι. Εξαιρετικά όλα όσα μας είπατε και μας μαθαίνετε ιστορία. Γιατί διαφορετικά την αναπαράγουμε, διαφορετικά μας την έμαθαν και νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή η σωστή αποκατάσταση αυτής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος και εύχομαι να γίνει ο προγραμματισμός από το εκδοτικό σας οίκο και από εσάς, έτσι ώστε να βρεθείτε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, δεν ξέρω, σε όλες τις πόλεις της Κρήτης και να μας τα παρουσιάσετε, κύριε Παναγιωτήδη. Θα είναι μέσα στους στόχους μου σίγουρα και θα χαρώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κατά μία είναι η Κρήτη έχει την τιμητική της μέσα στον τόμο αυτό, με ιστορίες που ενδεχομένως να δημιουργήσουν έτσι μία δυσαρέσκεια. Αλλά εγώ θέλω κάθε φορά να το τονίζουμε αυτό, ότι η αποκατάσταση της αλήθειας για την εθνική μας ιστορία δεν γίνεται ποτέ με σκοπό να μειωθούν τα σπουδαία αυτά γεγονότα. Ούτε το 21, ούτε η εθνική αντίσταση. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, αναφέρω ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία ότι αυτή η εικόνα που έχουμε, ότι για παράδειγμα η μάχη της Κρήτης καθυστέρησε τελικά την επίθεση της Χιτλερικής Γερμανίας στη Ρωσία και άρα καθόρισε τελικά την εξέλιξη του πολέμου. Έχουμε την ανάγκη να νιώσουμε ότι ένας τόσο σπουδαίος αγώνας, μια τόσο αιματηρή θυσία όπως ήταν η μάχη της Κρήτης, δεν πήγε χαμένη. Όντως δεν πήγε χαμένη, διότι λειτουργήσε ως παράδειγμα, διότι δημιούργησε φρόνημα, διότι αποδυνάμωσε όσο τα κατάφερε, ας πούμε, τους Ναζί. Δεν καθόρισε από ό,τι φαίνεται όμως την εξέλιξη του πολέμου, αλλά δεν χρειάζεται σε ήδη σπουδαία και λαμπερά γεγονότα, όπως είναι η μάχη της Κρήτης. Και γενικώς αυτή η εποποιία, η κοινωνική και η εθνική της εθνικής αντίστασης, έχουν αυτά τα γεγονότα τόση λάμψη από μόνα τους,
που δεν χρειάζεται να τους βάζουμε ψεύτικες γυρλάντες, σαν δήθεν να μην μας αρκεί το πραγματικό τους μέγεθος. Πρέπει να δούμε τα γεγονότα αυτές τις πραγματικές τους διαστάσεις, να τα τιμήσουμε σε αυτά και να τα χαρούμε, να χαρούμε τη γνώση της ιστορικής αλήθειας και να είμαστε και περήφανοι για τα πράγματα που αντιστοιχούν να είμαστε περήφανοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω σε μία αυτό θερμά για την παραχώρηση της συνέντευξης και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην κυκλοφορία του δεύτερου ιστορικού σας βιβλίου, κύριε Παναγιωτίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.